Κώστα Ματέλος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε? Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Καλή σας μέρα κύριε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι εκκρεμότητες έχουμε τώρα σε αυτή τη βδομάδα προετοιμασίας? Να γυρίσουμε διεθνείς. Να δούμε την κατάσταση του Φρέιρε σήμερα και του Ιμπόρα, αλλά κυρίως του Φρέιρε, αν θα μπορέσει να μπει σε δυνατό πρόγραμμα σήμερα. Και από εκεί και πέρα θα περιμένει τους διεθνείς. Και την κατάσταση και των παικτών που έμειναν εκτός στα προηγούμενα παιχνίδια, εκτός πλάνων ή εκτός αγωνιστικής δράσης. Με πρώτο για καλύτερο το Σκάρπα για παράδειγμα. Και ξέρεις γιατί έχει, όχι μόνο ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες που έχουν την Ευρώπη, μέχρι την επόμενη διακοπή έχουν συνεχόμενα παιχνίδια, είναι χωρίς ανάσα. Ναι. Αλήθεια. Και μπαίνει και το κύπελο τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, μπαίνει και κύπελο μέσα. Που σημαίνει ότι εκεί που δουλεύεις να πάρω μια ανάσα, δεν υπάρχει αυτή η εβδομάδα για ανάσα. Και ο Ολυμπιακός έχει μεταξύ άλλων Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ εντός, Όφη Αστέρα εκτός, West Ham μέσα και έξω και το κύπελο. Δεν λες ότι είναι και πρόγραμμα που μπορεί να του δώσει και την πολυτέλεια για κάποια ανάσα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι, αυτό είναι το πρόγραμμα. Ναι, και τώρα παίζει ρόλο το πόσοι μπορούν να βοηθήσουν παραπάνω από το βασικό κορμό. Πόσοι παίχτες. Όλοι πρέπει. Έτσι. Όλοι είναι υποχρεωμένοι. Ναι. Παραπάνω. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί τώρα καταλαβαίνεις ότι με τόσα παιχνίδια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Θα χρειαστούν όλοι τις ανάσες τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Φορτούνης δεν μπορεί να πάει 7 στα 7. Χρόνια πολλά κιόλας, γιατί έχει και γίνει για τέτοια σήμερα. Να τα κατοστήσει. Πολύ χρόνος. Χρόνια πολλά. Πόσα κλείνει. Αλλά 30-31, ούτε που κοίταξα. Απλά κοίταξα που δεν είναι πολύ μεγάλος. Δεν είναι πολύ μεγάλος ακόμα. Όχι, μεγάλος δεν είναι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έδειξαν ότι η ηλικία στο ποδόσφαιρο είναι απλά ένας αριθμός. Αλλά ξέρεις, ο κανόνας δεν είναι αυτός, η εξαίρεση είναι αυτή. Το θέμα είναι λοιπόν ότι, για παράδειγμα, ο Φορτούνης δεν μπορεί να πάει σε ρί. 31. Κάποια στιγμή ο Σκάρπα πρέπει να μπει, να βοηθήσει. Πρέπει να μπουν όλοι. Για παράδειγμα, πόσους κόσμος έλεγε προηγούμενες εβδομάδες για τον Μπρίνιτς. Κάποια στιγμή θα μπει και ο Μπρίνιτς. Δεν γίνεται να πάει με αυτά τα εξτρέμια. Ναι, ο Μπρίνιτς στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος μπορεί να βοηθήσει, του κυπέλου, έτσι. Ναι, πρωτάθλημα κύπελο. Ναι. Ευρώπη είναι απ' έξω. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι παίκτες που είναι υγιείς θα τεθούν στη διάθεση του Μαρτίνε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Βλέπεις κάποιους οι οποίοι προηγούνται, δηλαδή να είναι σε επίπεδο τέτοιο που να επιτρέπουν στο Μαρτίνεθ να σκέφτεται ότι είναι μπροστά εν ώψη των αγώνων που έρχονται? Κοίταξε, ο Σκάρπα, γιατί είναι δεδομένη αξία του, θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Και για τον Μπρίντς πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής και αυτός στις εγχώριες διοργανώσεις. Πολύ περισσότερο γιατί, ας πούμε, για τα εξτρέμ, ο Σολμπάκεν δεν έχει δείξει καλό πρόγραμμα, καλό πρόσωπο στην εθνική ομάδα. Δεν είχε δείξει καλό πρόσωπο και με τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον το επιθυμητό πρόσωπο που ήταν η Ερυθρόλευκη και με τις εθνικές ομάδες. Με την εθνική ομάδα ένα παιχνίδι έπαιξε, στο άλλο δεν έπαιξε, επίσης κινήθηκε σε ρηχά νερά. Άρα κάπως πρέπει να τον διαχειριστεί και αυτόν ο Μαρτίνεθ. Να του δώσει να καταλάβει ότι ξέρεις κάτι. Ότι υπάρχει ανταγωνισμός, ότι πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο. Δεν θα παίζεις μπρεξιονίση. Επειδή ο Σολμπάκεν και ήρθες από την Ιταλία, δεν θα παίζεις μπρεξιονίση. Αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, για τους υπόλοιπους και πολύ περισσότερο για τον Μπιανκόν, που ακούμε διάφορα και βλέπω και είδαμε και με τον Ιωνικό καλή παρουσία, και όχι μόνο καλή παρουσία, γενικότερα η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο ήταν εξαιρετική. Δεν ξέρεις την κόκκινη κάρτα, γιατί αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Ιωνικό το Σάββατο. Θέλω να τον δω και σε παιχνίδι της πρώτης ομάδας. Καλή η δεύτερη ομάδα με όλο το σεβασμό, αλλά είναι δίτε εθνική, τι να κάνει. Ναι, καλά. Άλλο πράγμα, τελείως. Ακριβώς. Οπότε να τον δούμε αν του δώσει χρόνο συμμετοχής, για να δούμε και αν αυτά που είδαμε με τον Ιωνικό και ακούμε και μαθαίνουμε από τις προπονήσεις, αν μπορεί να σταθεί τώρα. Γιατί Premier League, από ομάδα της Premier League ήρθε. Δεν ήρθε από ομάδα της σειράς. Άρα έχει δεδομένη αξία. Αλλά να τον δούμε στον βαθμό ετοιμότητας στον οποίο βρίσκεται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό λέω για τον Μπιανκόν και για τον Ομάρ. Και για τον Ομάρ. Ναι. Με τον Μπιανκόν, που η θέση του είναι κυρίως δεξιμπάκ, αλλά
δεν έχει πρόβλημα στο δεξιμπάκ Ολυμπιακός. Στο κέντρο της άμυνας φαίνεται να χρειάζεται ενίσχυση. Ενίσχυση χρειάζεται εκεί. Οπότε, ναι, οπότε αν παίξει ο Μπιανκό, νομίζω περισσότερες πιθανότητες να τον δούμε εκεί παρά να τον δούμε στο δεξιάκρο της άμυνας. Εκεί που υπάρχουν παίκτες που μπορούν να δώσουν στον Ολυμπιακό όλα σας ζητάει ο Μαρτίνας, τον πρώτο και καλύτερο το ρυθμί. Αυτά είναι τα δεδομένα, αλλά λέω από σήμερα... Ποιοι έρχονται τελευταίοι, φίλε? Κοίταξε, τελευταίος είναι ο Ελκαμπή, προτελευταίος ο Γιώβετιτς. Mm-hmm. Παίζουν αύριο αυτοί, ε. Ναι, παίζουν αύριο και θα έρθουν λογικά Πέμπτη θα μπουν στις προπονήσεις. Ίσως ο Γιώβετιτς να μπει και την Τετάρτη, αλλά την Πέμπτη βλέπω τον Ελκαμπή να μπαίνει προπονήσεις, αλλά Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, με αυτές τις προπονήσεις θα πάει ο Ελκάμπη. Και με την όποια παρουσία έχει στην εθνική ομάδα της χώρας του. Mm-hmm. Που δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση και αυτός και ο Γιώβετιτς. Δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση και ο Γιώβετιτς παίζει και σε σημαντικό παιχνίδι απέναντι στη Σερβία. Να δούμε και την παρουσία του. Αλλά το βασικό είναι να γυρίσουν όλοι υγιείς. Mm-hmm. Και μετά θα έχει και τη δυνατότητα να τους διαχειριστεί όπως θέλει ο Μαρτίνεφ. Εισιτήρια, μιας και πρέπει να έχει γίνει ένας χαμός από την Παρασκευή, πρέπει να έχουν μείνει ελάχιστα και ακριβά. Δηλαδή το Σάββατο, μια απόπειρα που έκανα στο site να δω το site του Ολυμπιακού, τι έχει απομείνει, μου έβγαλε μόνο στα VIP και στα VVIP ελάχιστα. Και όταν λέω ελάχιστα, μπορεί να είναι και κάτω από 100. Να ήταν κάτω από 100. Δέρμπι είναι. Εντάξει, λογικό. Ναι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι. Και έχει και την ευκαιρία ο Ολυμπιακός που είναι πρώτος να αυξήσει τη διαφορά από τον αιώνιο αντίπαλο και να μην επιτρέψει στην ΑΕΚ να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή αν πάρει τους 3 βαθμούς. Οπότε και το αγωνιστικό και το άλλο δεν θες και κάτι άλλο για να βρεθεί στο Καραϊσκάκι. Ωραία. Και αυξημένη ζήτηση. Αυτά κυρία. Νικόλα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.